Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων. Άννα Διαμαντοπούλου έστειλε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης σχετικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Στην επιστολή του, ο Περιφερειάρχης επισημαίνει ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είναι ιστορικό ίδρυμα συνδεδεμένο με την ελεύθερη ελληνική Μακεδονία, αντιμετωπίζει κρίσιμα οικονομικά προβλήματα λόγω της αλλαγής πολιτικής της κυβέρνησης στη σχέση του κράτους με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τονίζει ότι η μη στήριξη του Αριστοτελείου από την πολιτεία είναι σφοδρά πιθανό να οδηγήσει σε οικονομικό στραγγαλισμό του Ιδρύματος, γεγονός που θα έχει ολέθριες συνέπειες και το ίδιο αλλά και για την κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας στην επιστολή του αναφέρεται ειδικά στο ενδεχόμενο αναστολής της λειτουργίας της φοιτητικής λέσχης του Αριστοτελείου, μια υπηρεσία απόλυτα χρήσιμη, ιδιαίτερα για τους φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων, και ζητά την άμεση και προσωπική παρέμβαση της Υπουργού Παιδείας προκειμένου να μην καταρρεύσει το Πανεπιστήμιο. Σοβαρά ερωτηματικά προκύπτουν για την ασφάλεια των απορριμμάτων νοσοκομιακών και οικιακών που καταλήγουν στο Χιτά Μαυροράχης, καθώς μόλις εδώ και 20 μέρες λειτουργεί το ειδικό μηχάνημα που ανιχνεύει πιθανό ραδιενεργό υλικό στα φορτία των απορριμματοφόρων. Ήδη έχει ανιχνευθεί ραδιενεργό υλικό σε φορτία από τους δήμους Ευόσμου, Θεσσαλονίκης και Θέρμης, όπως είπε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο σύνδεσμο ΟΤΑ, Μίζωνος Θεσσαλονίκης, Κώστας Ζέρβας. Ερωτηθείς για την πηγή προέλευσης του ραδιενεργού υλικού, φωτογράφησε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει και άλλες πιθανότητες. Δεν έχει ακόμη ξεκαθαριστεί αν οι μετρήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα από το ειδικό μηχάνημα ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπτό όριο, δεδομένου ότι η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας θα επισκεφτεί το Σύνδεσμο την ερχόμενη εβδομάδα για να καθορίσει τα όρια. Να πάμε να ακούσουμε τον Δήμαρχο Λαγκαδά να σχολιάσει το θέμα. Καλησπέρα στο Λαγκαδά, καλησπέρα κύριε Αναστασιάδη. Καλησπέρα κύριε Λαζάου, σε εσάς και τους ακροατές και τους... Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Καλά, επίσης. Καταρχήν να ρωτήσω, δεν ξέρω αν έχετε γνώση για το θέμα επάνω στο Λαγκαδά. Δεν είναι μόνο αυτό το καιρό. Είναι εδώ και αρκετές εβδομάδες πριν ακούσαμε για αυτά τα φορτία. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί πλέον και ο κρατικός και το κράτος, αλλά και εμείς σαν δήμος εδώ που έχουμε το ΧΙΤΑ, θα πρέπει να λειτουργήσει επιτέλους η επιτροπή η οποία θα βλέπει και το τι παραλαμβάνει ο ΧΙΤΑς. Θα παρακολουθεί δηλαδή τη διαδικασία όλη αυτή. Εσείς από τη στιγμή που το μάθατε, σε τι ενέργειες προβήκατε? Έχετε ρωτήσατε, διευκρινήσεις, ζητήσατε διευκρινήσεις από το σύνδεσμο? Ήδη ο κύριος Χαριτωρίνης, που είναι αντιδήμαρχος που χειρίζεται αυτό το θέμα, βρίσκεται εκεί και νομίζω ότι θα έχουμε νεότερα μέχρι το τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Κύριε Αναστασιάδη, να ρωτήσω πώς πάει η απογραφή στο Δήμο Λαγκαδά. Με τη βοήθεια του Θεού πάμε πάρα πολύ καλά. Οι υπηρεσίες λειτουργούν σχεδόν άψογα. Νομίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν και όλες οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει στην διοικητική μέρημνα του Δήμου μας. Από εκεί και ύστερα έχουμε βάλει κάποια θέματα, δρομολογήσαμε κάποια νέα έργα στην περιοχή τη δική μας εδώ στον Δήμο μας. Mm-hmm. Καθώς επίσης και το στοίχημα που έχουμε βάλει και εγώ σαν δήμαρχος αλλά και όλη η δημοτική ομάδα να λειτουργήσει ο βιολογικός σταθμός του Λαγκαδά μέχρι το τέλος Ιουλίου. Ήδη οι εργολάβοι είναι εκεί και δουλεύουν, και να ευχαριστήσω και δημόσια και τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, τον κ. Τερζάκη, γιατί είναι από το πρωί μέχρι και το βράδυ στην δημοτική επιχείρηση και ασχολείται με όλα τα παιδιά της ΔΕΙΑΛ εκεί, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης του παλιού δικτύου των αγωγών λιμάτων του Λαγκαδά με το βιολογικό σταθμό. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα καλό νέο για τις μητέρες εκεί της περιοχής, σε κάθε περίπτωση, κύριε Αναστασιάδη. Να ρωτήσω, τι γίνεται με την αστική συγκοινωνία στην περιοχή? Λύση θα βρούμε επιτέλους? Κοιτάξτε λίγο, για την περιοχή μας, για αυτές δηλαδή, για τους παλιούς δήμους που υπήρχε αστική συγκοινωνία, εκτός δηλαδή των περιαρχών, την παλιά δημοτική, τη δημοτική ένωτα του Βερτίσκου, παλιού δήμου Βερτίσκου και Σοχού, καθώς και Ζαγκλιβέριου, που υπήρχαν και ξέρετε πολύ καλά ότι εξυπηρετούσε το ΚΤΕΛ σε αυτές τις περιοχές και όχι ο ΑΣΤ.
Υπάρχει πάλι ένα πρόβλημα εκεί, ειδικά για την περιοχή του Ζαγκλιβερίου. Mm-hmm. Για την περιοχή όμως των δημοτικών ενωτήτων, της Ασσύρου, του Λαγκαδά, της Κορώνιας, πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν τα εξπρές λεωφορεία. Από 1η πρώτου του 2011 και μετά από παρέμβαση δική μας υπάρχουν τα εξπρές λεωφορεία και σε 30-35 λεπτά βρίσκονται στο κέντρο της πόλης της Θεσσαλονίκης. Από την περιοχή, από τον Δήμο μας, δηλαδή από το κέντρο του Λαγκαδά, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε 30-35 λεπτά. Από εκεί και ύστερα υπάρχουν κάποια καινούργια δρομολόγια, κάποιες καινούργιες σκέψεις. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε μια σύσκεψη του κύριου Στεφανίδη και νομίζω ότι θα λύσουμε και αυτά τα όποια μικρά προβλήματα υπάρχουν στις άλλες δημοτικές ενότητες που σας είπα. Μάλιστα. Θα είναι καλό αυτό το πράγμα να λυθεί, καθώς όλοι μας γνωρίζουμε ότι είναι και ένας από τους λόγους που κρατά μακριά τους κατοίκους της περιοχής. Σίγουρα, σίγουρα. Από την περιοχή της δική σας. Τους αναγκάζει να διαμένουν στο κέντρο, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να μένουν στα χωριά τους, να μένουν στα σπίτια τους. Κύριε Αναστασιάδη, θα έχουμε την ευκαιρία, θεωρώ, να τα πούμε από κοντά. Μου έχετε υποσχεθεί ότι θα έρθετε να κάνουμε μια συζήτηση ειδικά για τον τουρισμό της περιοχής, το θυμάμαι αυτό. Και θα... Έτσι είναι, απλώς θα ήθελα, μου δίνετε έτσι τον χρόνο λίγο, να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας. Ορίστε, παρακαλώ, βεβαίως. Την Τετάρτη 18 μέχρι και 23 Μαΐου mm-hmm. γίνεται για πρώτη φορά στα χρονικά στον Δήμο μας και στην πόλη μας η εμποροπανήγυρη. Η πρώτη εμποροπανήγυρη είναι, mm-hmm. γίνονταν πολύ παλιότερα βέβαια, στη δεκαετία του 50 και του 60. Θα ξεκινήσει η λειτουργία του φέτος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει γνωστό στους τηλεθεατές ότι από την Τετάρτη 18 του μήνα μέχρι και την Δευτέρα 23 μπορούν να επισκεφτούν το Δήμο μας στην περιοχή των Λουτρών και να περάσουν όμορφα ένα ωραίο έτσι πενθήμερο, αλλά και να αγοράσουν, να ψωνίσουν, να ενημερωθούν για το τι παρέχουμε σαν έτσι επαγγελματίες του Δήμου μας, αλλά και κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θέλουν να διαφημίσουν την παροχή υπηρεσίας που έχουν εδώ σαν επιχείρηση στην περιοχή και στο Δήμο μας. Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι στο Λαγκαδά. Καλή σας εβδομάδα. Θα επανέλθουμε σε λίγο στο θέμα, φίλες και φίλοι, των ραδιενεργών υλικών στη Μαυροράχη. Αλλάξουμε προς το παρόν θέμα. Προς ψήφιση στη Βουλή κατατίθεται η τροπολογία του νομοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σχετικά με τα κίνητρα που δίνονται στους οφειλέτες των Δήμων να εξοφλήσουν τα χρέη τους, κάτι που έγραψε η αυτοδιοίκηση GR. Συγκεκριμένα, η εν λόγω τροπολογία αφορά τους οφειλέτες που λόγω της κρίσης δεν ήταν σε θέση να αποπληρώσουν το σύνολο των υποχρεώσεών τους. Παράλληλα, σημειώνεται ότι η ρύθμιση των χρεών τρίτων προς Δήμους αποτελεί ταυτόχρονα και ουσιαστική στήριξη των οικονομικών της αυτοδιοίκησης, δεδομένου μάλιστα ότι για την έκδοση φορολογικής ενημερότητας απαιτείται πλέον η τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμωτήτων με τους ΟΤΑ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Την υποχρεωτική ανάρτηση του πόθεν έσχεση των υπόχρεων πολιτικών προσώπων στο ιστότοπο της Βουλής προβλέπει η ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με το Υπουργείο, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η ευρύτερη δυνατή διαφάνεια και παρέχεται πλέον η δυνατότητα στον πολίτη να έχει άμεση πρόσβαση στις δηλώσεις πόθεν έσχεση των πολιτικών. Υπενθυμίζεται ότι η ριζική αναμόρφωση των σχετικών διατάξεων θα περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου για τα οικονομικά των κομμάτων που ολοκληρώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και θα τεθεί σε διαβούλευση με τα κόμματα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Να πάμε και στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου να ακούσουμε τον κύριο Λαφαζανίδη, τον Δήμαρχο της περιοχής. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι, Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ήθελα να ρωτήσω τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία, διότι φαίνεται πως σε κάποια από τα απορριμματοφόρα τα οποία έστειλε ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου στο Λαγκαδά, στη Μαυροράχη, στο χιτά της Μαυροράχης, ανιχνεύτηκε ραδιοενεργό υλικό. Εσείς έχετε γνώση του θέματος, παρακαλώ. Έχω γνώση του θέματος. Καλημέρα σας καταρχάς όλους τους ακροατές και τους τηλεθεατές. Όσον αφορά το θέμα αυτό, από ό,τι μας είπαν οι ειδικοί επιστήμονες και από το Δημόκτητο αλλά και με άλλους που συζητήσαμε που έχουν σχέση με το αντικείμενο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί αυτά τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν είναι σε νάνο, όπως μετριούνται τα στοιχεία.
με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα μας είπαν συγκεκριμένα ότι αυτά τα υλικά και αγκαλιά να τα πάρεις και να κοιμηθείς, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Επειδή όμως η ένδειξη ήταν παραπάνω από το υποτίθεται κανονικό, και δεν ξέρω με ποιον τρόπο τα μετράνε, αν και πήραμε όργανο, μετρήσαμε και εμείς οι ίδιοι τα στοιχεία για να δημιουργήσουμε μια ασφαλή, ας το πούμε, εντύπωση στους, όχι μόνο εντύπωση, αλλά και γενικά να είναι, να θεωρούν οι εργαζόμενοι ότι είναι ασφαλέστατοι γύρω από την αποκομιδή των απορριμμάτων. Είδαμε ότι πραγματικά οι μετρήσεις είναι πολύ χαμηλές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα στείλαμε τα αποτελέσματα στο Δημόκλητο, τα εξέτασαν, μας έστειλαν το πόρισμα γραπτός. Το ίδιο το πόρισμα το στείλαμε και το δώσαμε στους υπαλλήλους, αλλά και παράλληλα το ίδιο ο Δημόκλητος το έστειλε και στο ΧΙΤΑ Μαυροράκης, όπου τους είπε ότι πρέπει να λειτουργήσουν από εδώ και στο εξής. Είναι πολλές φορές, συγκεκριμένα για να γίνω και κατανοητός, επειδή υπήρχε μια συγκεκριμένη οδός που το απορριμματοφόρο, το συγκεκριμένο που έπαιρνε τα απορρίμματα από εκεί, χτύπησε 2-3 φορές, εξετάζοντας με το μηχάνημα αυτό το οποίο πήραμε από το Πανεπιστήμιο, τους κάδους απορριμμάτων της συγκεκριμένης οδούς, εντοπίσαμε από πού προέρχεται το πρόβλημα και είδαμε ότι η αυξημένη ραδιενέργεια προήρχεται από τα ούρα κάποιου ασθενή, ο οποίος πέρασε από πυρηνική εξέταση. Δηλαδή αυτές τις εξετάσεις που γίνονται συνήθως σε όλους τους ανθρώπους. Και μια πάνα ενός μωρού θα μπορούσε να χτυπήσει. Καταλαβαίνει την ακτινοβολία όταν εξετάζεται το μωρό, πόσοι δέχεται και πόσοι μπορεί να πάει στο ύφασμα στα υλικά της πάνας τα οποία χρησιμοποιούνται. Ακόμα και εκείνο έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει παραπάνω από το κανονικό. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία δώσαμε και από ό,τι μας είπαν οι ειδικοί, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μάλιστα. Εγώ βλέπω ότι όχι απλά έχετε γνώση του θέματος, αλλά είσαστε και καλά ενημερωμένος, το ψάξατε κιόλας και σας τιμά ιδιαίτερα αυτό. Το ψάξαμε στο Δημόκρατο Συνταγματικό, σας είπα, όλα τα αποτελέσματα που μας έδωσε ο ΚΙΤΑ τα στείλαμε κάτω. Και παράλληλα ζητήσαμε και πήραμε και όργανο και μετρήσαμε και από μόνοι μας. Και πάρα πολύ καλά κάνετε. Και γιατρό εργασίας, ενημέρωση ο γιατρός εργασίας, ο οποίος είναι άριστα κατατοπισμένος γύρω από τα θέματα αυτά εδώ και τους εργαζόμενους. Πήγα και εγώ 2-3 φορές, ενημέρωσα τους εργαζόμενους γύρω από τις ενέργειές μας και τα αποτελέσματα που είχαμε, και τα προφορικά αλλά και τα γραπτά, και νομίζω ότι δεν εμπνέει καμία ανησυχία το όλο θέμα. Μάλιστα. Τέλος καλό, όλα καλά δηλαδή. Ναι, ναι. Όταν είναι τέλος καλό, όλα καλά. Μάλιστα. Οπότε εγώ να πάω και σε άλλα θέματα, μιας και είσαστε μαζί μας σήμερα, να ρωτήσω πώς πάει καταρχήν η διαδικασία της απογραφής. Προχωράει άλλοτε εύκολα, άλλοτε με κάποιες δυσκολίες. Εμείς συνεχώς ερχόμαστε με τους επικεφαλείς σε επαφή. Κάναμε κάποιες ενέργειες ούτως ώστε να απογραφεί όλος ο κόσμος. Παρακαλούμε επίσης όλο τον κόσμο να απογραφεί στον τόπο τον οποίο κατοικεί και βρίσκεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι μόνο να έχουμε απαιτήσεις, να δικαιώματα, αλλά παράλληλα οι απαιτήσεις να συνοδεύονται μαζί με τις υποχρεώσεις. Έχει υποχρέωση ο κάθε κάτοικος να μένει στο σπίτι του και να απογράφεται, γιατί τα έσοδα τα οποία έχει ένας δήμος κυρίως είναι πληθυσμιακά, με αποτέλεσμα να χρειαζόμαστε περισσότερους πόρους για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, τόσο για την κατασκευή σχολείων ή άλλων τεχνικών έργων, αλλά και οτιδήποτε έχει σχέση με τη λειτουργία του Δήμου, που είναι μια μικρή κυβέρνηση και έχει να κάνει με τα πάντα. Άρα οι ανάλογοι πόροι πρέπει να